συνηθίσω να μιλάω για μένα. Η εποχή μας στη γόνη, σημάδια στην πλάτη εκτεταμένα. Ομής της γλώσσας ανήκει εκεί που τόσα μοιάζουν μουδιασμένα. Παρατημένα, αφήνω αποσπάσματα ήχου που μιλούν περισσότερο σαν γραμμένα. Τρία επίπονα χρόνια αρκετά να χάσω τη μισή οικογένεια. Λύνηση χαμένη ήδη στα λόγια, φωτίζοντας το δρόμο να δω κατάματα την ασθένεια. Η λάμψη που βλέπω δεν είναι θεία έννοια, μα τσεκούρι που κράτησε ο Θεός να κόψει το δέντρο των προχωνών με λεπίδα σημαίνια. Σαφώς ο Θεός είναι χάρτινος πλέον και τον αγγίζουμε. Συναλλάσσουμε και φευρίσκουμε νέους τρόπους αξίας σε νούμερα που τα κρύβουνε. Κλείνομαι μες στην απόγνωση, πνίγομαι να αφήσω ίστατο γράμμα προτού μας πουν πως αποτύχαμε. Ξέρεις τι, προτιμώ να μην το γράψω. Θα βάλω την ψυχή μου στον πάγο να κάψω υπέτειους. Δεν είναι αργά για σας να αλλάξετε, όμως είναι πολύ αργά για τους έγκλειστους. Το τίμημα ενός βίου έτοιμο. Νόμιζες πως θα βρεις κάτι όμορφο βγαίνοντας απ' την ομίχλη. Στη ζούγκλα που αναδύεται, απ' αυτήν βρίσκω το νόημα. Στα ερείπια που έχουν αφήσει ίχνη, γίνε μέρος της λύσης. Αν δεν θες να σε το πρόβλημα. Νόμιζες πως θα βρεις κάτι όμορφο βγαίνοντας απ' την ομίχλη. Στη ζούγκλα που αναδύεται, απ' αυτήν βρίσκω το νόημα. Στα ερείπια που έχουν αφήσει ίχνη, γίνε μέρος της λύσης. Αν δεν θες να σε το πρόβλημα. Μιλώντας για λύσεις ως αποτέλεσμα της μέγιστης ανθρώπινης κρίσης στα χρονικά. Αυτόχειρες κρέμονται από λόγια πολιτικά. Κι άλλοι τραβάνε το σκηνή, αλλά κρέμονται από κλαριά. Μα δεν πειράζει, η θάνατη είναι στατιστικά για αυτούς. Παραπονιούνται μα τα μίντια μόνο μιας βγάζουν το φλάστο Men in Black. Κι όσο προσπαθείς να γυρνάς και να τιμάς το σύνθημα καμπ, αυτοί σ' αφήνουν να ψοφάς με υποστελεχωμένο εκάβια. Πόσο ακόμα, όσο πάρεις την ενημέρωση να στρέψει το γείτονα ενάντια σ' ό,τι αγαπάς. Πραγματιράζει, το χρήμα κινείται ηλεκτρονικά ύπαρξης. Γι' αυτό και η διάμετρος της αγοραστικής σου δύναμης είναι η περιφέρεια της πολιτικής σου δράσης χοντρικά σύνδεσης. Στα πλαίσια λύπησης, η ενήλικη εκπαίδευση βράζει στον πυρετό της σύγχυσης. Νόμιζες πως θα βρεις κάτι όμορφο βγαίνοντας απ' την ομίχλη. Στη ζούγκλα που αναδύεται, απ' αυτήν βρίσκω το νόημα. Στα ερείπια που έχουν αφήσει ίχνη, γίνε μέρος της λύσης. Αν δεν θες να σε το πρόβλημα. Νόμιζες πως θα βρεις κάτι όμορφο βγαίνοντας απ' την ομίχλη. Στη ζούγκλα που αναδύεται, απ' αυτήν βρίσκω το νόημα. Στα ερείπια που έχουν αφήσει ίχνη, γίνε μέρος της λύσης. Αν δεν θες να σε το πρόβλημα. Αν δεν σ' αρέσουν όλα αυτά, θα σου πω ένα παραμύθι. Ένας φτωχός αρρωστημένος πάει στο γιατρό. Τυχαία τρίτη, ρακένδυτος, παρουσίασε το κορμί του στο στιθοσκόπιο. Ο γιατρός με πρόχειρο τρόπο συνταγογράφησε κάτι στο πληκτρολόγιο. Πρέπει να τρως καλύτερα, να ξεκινήσεις να παίρνεις βάρος από σήμερα. Αυτό το ήξερα, τα κουρέλια που φόραγα όταν ήρθα. Αυτό προδίδει μια ματιά σε αυτά αρκίδινες πληροφορίες που τις ξέρω ήδη. Τονίζεις πως ο πόνος οφείλεται συγγρασία. Από πού προέρχεται και καταστρέφει το σπίτι μου και τις σκέψεις μου. Το χαλί σου κοστίζει όσο χιλιάδες επισκέψεις μου. Εγώ τι φταίω, είμαι αθώος, σε βλέπω. Να πνίγεσαι απ' το δίκιο, αν είχε στόμα η κοιλίδα στο σπίτι θα λέγε το ίδιο. Οι συμβουλές εκτός τόπου και χρόνου οφείλονται σε έλλειψη αληθινής εκπαίδευσης της συνείδησης. Η κοιλίδα είναι η φυσική ροή των πραγμάτων και έχουμε ατομική ευθύνη να τη σταματήσουμε. Προετοιμαστείτε. Πριν βρεθείτε σ' απόγνωση, γίνετε μέρος της λύσης. Ναι, γίνετε μέρος της λύσης. Νόμιζες πως θα βρεις κάτι όμορφο βγαίνοντας απ' την ομίχλη. Στη ζούγκλα που αναδύεται, απ' αυτήν βρίσκω το νόημα. Στα ερείπια που έχουν αφήσει ίχνη, γίνε μέρος της λύσης. Αν δεν θες να σε το πρόβλημα.